Η συζήτησή μας να δούμε λίγο τι γίνεται και στο διεθνές στερέωμα, καθώς έχουμε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Είχαμε επίσης και στο Αιγαίο αυτό το περιστατικό που απείλησε να ταρακουνήσει, θα λέγαμε, τα ήρεμα νερά και τις καλές σχέσεις που καταγράφονται. Καλές. Όσο καλές μπορεί να είναι με την Τουρκία, το θέμα είναι ότι συνομιλούμε μαζί τους πλέον, κύριε Χατζηβασιλείου. Ναι. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι κοντά μας. Είναι ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια κατάκτηση πλέον των τελευταίων μηνών, έτσι. Πράγματι, γιατί σκεφτείτε ότι εάν δεν είχε γίνει η διαδικασία επαναπροσέγγισης τον τελευταίο χρόνο και δεν λειτουργούσαν οι διεύλοι επικοινωνίες μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας, κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν στην Κάσο. Ακριβώς. Αυτό το καλοκαίρι. Εάν ήμασταν δηλαδή 2-3 χρόνια πριν, δεν σας λέω εγώ πιο παλιά, αναλογιστείτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ευτυχώς λοιπόν οι διεύλοι λειτουργούν και η κατάσταση. Και λειτουργούν αποτελεσματικά. Για πάμε να βάλουμε λειτουργούν στη συζήτησή μας, πριν κάνουμε την ερώτηση, και τον κύριο Νίκο Σπανό, Ναύαρχο εν αποστρατεία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ναύαρχε. Καλημέρα σας και εσάς και στους τηλεθεατές σας και στο πάνελ σας. Να είστε καλά. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν αυτοί οι διάβλοι επικοινωνία. Ο κύριος Ερντογάν φαίνεται ότι, βλέποντας μάλλον και στις ΗΠΑ το γεγονός ότι κανείς δεν πρόκειται να σηκώσει έτσι εύκολα το τηλέφωνο και εξαιτίας των εξελίξεων στη χώρα, αλλά και εξαιτίας του ενδιαφέροντος που είναι στραμμένο στα του Ισραήλ και στα της Ουκρανίας. Τον βλέπουμε λοιπόν να αλλάζει λίγο σιγά σιγά τη ρητορική του, να αρχίζει να ανεβάζει τους τόνους. Επομένως, πόσο καιρό θα κρατήσουν αυτοί οι διεύλοι επικοινωνίας, πόσο πολύ μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτούς, ας πούμε, και τι πρέπει να μας απασχολεί ουσιαστικά εμάς εδώ στην Αθήνα? Κοιτάξτε, το ταγκό θέλει δύο πάντοτε. Στην παρούσα φάση λοιπόν η Ελλάδα πολύ σωστά και πολύ υπεύθυνα ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή, χωρίς να μετακινηθεί από τις γραμμές και από τις θέσεις της ούτε εκατοστό. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Το ότι συζητάμε με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι υποχωρούμε ή ότι συμφωνούμε. Το περιστατικό στην Κάσο έδειξε ότι μας χωρίζει τεράστια απόσταση στην διμερή μας διαφορά, δηλαδή ως κεφαλοκρηπίδα. Γιατί έγινε λοιπόν αυτό, για να πάμε τα πράγματα με τη σειρά, διότι η Τουρκία επιχειρεί να δώσει υπόσταση στο παράνομο και έολο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι η υπόθεση στην περιοχή. Όμως η Ελλάδα τι έκανε? Απάντησε, κινήθηκε κανονικά, δια των κινήσεών της δηλαδή απέδειξε αυτό το οποίο πιστεύει. Μισό λεπτό, ότι κάνουμε την έρευνα, κύριε Ανδρίτσο, εμείς στην περιοχή, με βάση το σχεδιασμό, χωρίς να αλλάξουμε οτιδήποτε. Εδώ όμως η αντιπολίτευση έχει ένσταση. Και η αντιπολίτευση λέει ότι χρειάστηκε να πάρουμε την άδεια των Τούρκων προκειμένου να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας στην περιοχή και ότι υποχωρήσαμε ατάκτως από την υπόθεση της Κάσου. Τι απαντάτε εσείς? Κοιτάξτε, διάβασα την, αναφέρεστε μάλλον στην ανάρτηση του κ. Κασελάκη, την οποία διάβασα και εγώ εχθές. Είναι μεγάλο σφάλμα να διακινούνται fake news στα εθνικά ζητήματα από την αντιπολίτευση. Είναι ντροπή να πιστεύουν ορισμένοι και να αφήνουν υπόνοιες ότι η ελληνική κυβέρνηση δήθεν ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να κάνει έρευνες στην περιοχή της Κάσου. Το σκάφος πήγε με βάση τον προγραμματισμό του, έκανε την έρευνά του σε ελληνική ΑΟΣ, χωρίς λοιπόν εμείς να δεχθούμε ούτε άμεσα ούτε έμεσα τις τουρκικές ψευδοδιεκδικήσεις που προβάλλονται στη θαλάσσια περιοχή. Ολοκλήρωσε αυτό το ερευνητικό σκάφος την έρευνα ή απέπλεψε λόγω της παρουσίας του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή? Όλα γίναν όπως έπρεπε να γίνουν. Το σκάφος ούτως ή άλλως θα έφευγε, ούτως ώστε σε δεύτερο χρόνο να επανέλθει με νέο πλήρωμα και νέα στέγη να συνεχίσει. Θέλω να απευθύνω μία έκκληση στην αντιπολίτευση. Τα fake news είναι μεγάλο λάθος και δεν βοηθούν την εθνική υπόθεση. Στην τελική ανάλυση, αυτό δεν είναι αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, είναι αντιπολίτευση στην ίδια σου την πατρίδα. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Τους καλούμε λοιπόν να είναι σοβαροί, να στέκονται στους ύψος των περιστάσεων για να καταλαβαίνουν ότι δεν παίζουμε παιχνίδια με τέτοια σοβαρά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, δεν να σας πω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή είναι από εκείνες οι οποίες έχουν σταθερή επικοινωνία με την αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το ορθό, ότι πρέπει να μιλάμε και να τους ενημερώνουμε. Είναι κρίμα να ακούω ότι ο Γεραπετρίτης δήθεν δεν ενημερώνει τα άλλα κόμματα. Το κάνει συστηματικά το Υπουργείο Εξωτερικών και με μεγάλη ενάργεια. Επομένως, ας είναι όλοι ψύχρεμοι και σοβαροί. Τα ζητήματα αυτά δεν είναι αστεία. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Σπανέ. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ποια είναι η δική σας άποψη? Διότι βλέπουμε να υπάρχει μια αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά το επιχειρησιακό της συγκεκριμένης υπόθεσης, τι έχετε να παρατηρήσετε εσείς βάσει και της εμπειρίας σας, της πολυετούς εμπειρίας σας στο πολεμικό ναυτικό? Θα ξεκινήσω αυτό που είπατε από την πολυετή εμπειρία μου.
και ειδικότερα στο λιμενικό σώμα ως επιχειρησιακός αξιωματικός με τα σκάφη του λιμενικού σώματος που πραγματικά αντιμετωπίζαμε πολλά προβλήματα δεκαετίες, όχι τώρα, δεκαετίες. Κοιτάξτε, η Τουρκία πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια χώρα η οποία απειλεί τη χώρα μας χωρίς να έχει καμία διεκδίκηση ούτε στο Αιγαίο ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο εκεί που της ανήκει. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρη η συνθήκη της Λοζάνης, είναι ξεκάθαρο το διεθνές δίκαιο. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Απλώς προσπαθεί να ακυρώσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Θέλει να προεκτείνει τα σύνορά της. Αυτό είναι, το θεωρούμε δεδομένο και το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ στο πεδίο και ειδικότερα σε θέματα έρευνας και διάσωσης. Τώρα, όσο αφορά το περιστατικό συγκάσο, δεν το θεωρώ ότι έγινε εντελώς τυχαία. Δεν έγινε στην ανοιχτή θάλασσα. Έγινε εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μας, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, το 2019 είχε υπογραφεί μεταξύ εμάς και της Αιγύπτου. Θεωρώ λοιπόν ότι η κλιμάκωση των προκλήσεων, και για προκλήσεις πρόκειται αυτές από την πλευρά της Τουρκίας, δείχνει να εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική που έχει και μεθόδευση που έχει πάντα η Τουρκία. Η Άγκυρα προσπαθεί με τον τρόπο αυτό να βρίσκει πάντα αφορμές να ανεβάζει τους τόνους. Γιατί επιχειρεί να θέσει στο τραπέζι όλες τις αναθεωρητικές και παράλογες απαιτήσεις της εν ώψη και της επόμενης φάσης του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός πρόκειται να βρεθεί και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Όπου πριν 2-3 χρόνια, τουλάχιστον η Τουρκία, αν θυμάστε, ο κύριος Βασιλείου, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα εθνικά θέματα, μας είχε απειλήσει, μας είχε μιλήσει για εγκλήματα πολέμου και για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για το μεταναστευτικό. Δίνει μεγάλη βαρύτητα τόσο στο ενεργειακό, στα θέματα αυτά που βλέπετε και βρίσκεται η Τουρκία παρόν, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο και στο μεταναστευτικό. Εν ολίγης, για μένα, δείχνει δειλά-δειλά να βρίσκει πάντα ευκαιρίες όπως αυτές με τα καλωδιακά πλοία, τα οποία τι κάνουν, αδειοδοτούνται νόμιμα από τις χώρες, όπως και από την Ελλάδα, να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Και με το Τελίρι και με το Ιεβολιριλούμ να επιστρέψει πάντα στον παλιό κακό της σε αυτό. Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι η καλή γειτονία, ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών περνάνε πάντα από το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνει σταθερά ούτως ή άλλως και η κυβέρνηση, έτσι, και με κάθε ευκαιρία, κύριε Χατζηβασιλείου. Μα είναι το καλύτερο διπλωματικό μας όπλο. Ναι. Και η σταθερή θέση της Ελλάδας διαχρονικά, έτσι. Δηλαδή, είναι μια θέση η οποία δεν αλλάζει και αποτελεί και τη συνέχεια του κράτους προς αυτό. Και αυτό είναι το σωστό, και ξέρετε κάτι. Αρκεί βεβαίως να μην διολυσθένουμε και σε έναν λαϊκισμό με αφορμή τα εθνικά θέματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που δεν βοηθάει αυτό ο λαϊκισμό. Δεν βοηθάει σε καμία έκφανση τη πολιτική ζωή, πόσο μάλλον στα εθνικά ζητήματα, τα οποία είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα και πολύπλοκα και όχι πάντοτε έτσι εύληπτα από τον απλό πολίτη, γιατί έχει τεχνικές λεπτομέρειες στο ζήτημα αυτό, τις οποίες δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο καθένας από εμάς. Όμως θα επιμείνω, το γεγονός ότι με την Τουρκία μιλάμε δείχνει μία έτσι επιθυμία για καταλλαγή και για να βρούμε κοινό βηματισμό σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Μην υποτιμούμε ότι καταφέραμε αυτό το 1,5 χρόνο. Δηλαδή, μεταναστευτικό, έχουμε καλύτερη συνεργασία, είναι μια πραγματικότητα. Δεύτερον, έχουμε εύκολη βίζα στα νησιά που έρχονται χιλιάδες Τούρκοι καθημερινά στο Ανατολικό Αιγαίο ως τουρίστες. Έχουμε. Τρίτον, υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση ενδεχομένως σε διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχει. Άρα λοιπόν, αυτά τα μικρά βήματα είναι σημαντικά, μήπως και πάμε στο μεγάλο επίδικο. Όμως, στο μεγάλο επίδικο, η φιλοκρηπίδα και ΑΟΣ όντως μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Και όντας πάντοτε σε επαγρύπνηση, χωρίς ρομαντισμούς, αλλά και με εξοπλισμούς. Και με τα F-35 και με όραμα, κύριε Αντρίτσο, ακριβώς. Τα επόμενα μαγικά. Το ότι θωρακίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις ενόπλες δυνάμεις σταθερά τα τελευταία 5 χρόνια δείχνει ότι έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο για να μπορέσουμε να στείλουμε μηνύματα ισχύως. Η Τουρκία άλλωστε αυτά καταλαβαίνει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Μία ερώτηση μονάχα, γιατί ο Ερντογάν χθες μίλησε για εισβολή. Να περάσουμε λίγο στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Έχει αναβαθμίσει τη ρητορική του. Μίλησε για εισβολή. Αυτό πώς το σχολιάζετε εσείς?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν αξιοποιεί το γεγονός ότι στην Αμερική έχουν πολλούς μπελάδες στο κεφάλι τους και δεν θα σηκωθεί εύκολα ένα τηλέφωνο για να του κάνει κάποιος παρατήρηση. Στην ουσία, λοιπόν, δεν εντυπωσιάζεται κανείς. Ο Ερντογάν επαναλαμβάνει αυτά τα οποία έχει πει, μόνο που ρητορικά αναβαθμίζει τη διατύπωσή του. Εάν υποθέσουμε ότι η Τουρκία θέλει πράγματι να κάνει εισβολή στο Ισραήλ, πιστέψτε με, θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα, διότι η Ισραηλινή πολεμική μηχανή είναι από τις χειρότερες στον πλανήτη. Εν κατακλείδη, θεωρώ ότι ο Ερντογάν αναβιώνει το παλιό του όραμα να γίνει πατέρας του Ισλαμικού κόσμου, άρα προστάτης των Αράβων. Εκεί αποσκοπούν όλα αυτά και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις εξάρσεις, οι οποίες δεν εντυπωσιάζουν για την ώρα κανέναν. Κυρία Σπανέ, τηλεγραφικά, με έναν τίτλο. Κοιτάξτε, λεονταρισμοί του κυρίου Ερντογάν, όπως πάντα. Και βέβαια δεν πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη σας πολύ σοβαρά τα όσα λέει ο Ερντογάν, γιατί ξέρετε ότι από το παρελθόν ό,τι λέει η Τουρκία συνήθως το υλοποιεί. Απλώς ψάχνει την κατάλληλη περίοδο, θα έλεγα, την κατάλληλη στιγμή, και δεδομένου ότι η προβοκάτσια είναι πάντα στο μυαλό της, θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και για να βάλω στη θέση τους κάποια πράγματα με το μεταναστευτικό. Πολύ σύντομα όμως, κυρία Σπανέ, είμαστε εκτός χρόνου, παρακαλώ. Ναι. Επειδή κατηγορείται πολύ το λιμενικό σώμα για pushback, το λιμενικό σώμα συνεργάζεται με την Τουρκία εκτοφυλακή, το αντιμετώπισα και εγώ. Σταματάμε εκεί στα όρια του τα δικά μας τα σκάφη τα οποία έρχονται με τους μετανάστες και καλούμε την Τουρκία εκτοφυλακή όπως προβλέπει το σύμφωνο του 2016 για να τους παραλάβει. Αυτό προβλέπεται και δεν λέγεται pushback, λέγεται διαδικασία προστασίας θαλασσίων συνόρων και συνεργασία σύμφωνα με το σύμφωνο του 2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σημαντικό αυτό που μόλις μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.